Η κυρία Μαρία. Ναι, ίδια. Ποιο είναι. είναι αστυνομικό. Στο στόχαστρο επιτίδιων που προσπαθούν να εξαπατήσουν ηλικιωμένου με σκοπό να του αποσπάσουν μεγάλα χρηματικά ποσά, βρέθηκε το Σαββατοκύριακο η περιοχή του Μαλεβιζίου. Δεκάδε ήταν οι προσπάθειε εξαπάτηση που επιχείρησαν στην περιοχή κάποιοι μέσω τηλεφωνημάτων και με πρόσχημα κάποιο σοβαρό τροχαίο ατύχημα στενού γενικού προσώπου. Τα παρολίγων θύματα περιγράφουν στο φακό τη Κρήτη TV την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν με του επίδοξου ληστέ και πώ κατάλαβαν ότι πρόκειται για εξαπάτηση. Ο γιο τράκαρε. Πράγματι, ο γιο είχε φύγει αυτή την ώρα, αλλά με άλλο αυτοκίνητο, όχι με το δικό του. Και τη είπαν λοιπόν το ο γιο έχει τρακάρει. Έχει τρακάρει. Λέει και πού βρίσκεται τώρα. Λέει τώρα βρίσκεται στο... στην αστυνομία. Αν ήλγε στο νοσοκομείο, μπορούσε να. Καμία άλλη αυτή. Ναι, κατάλαβε αυτό και έτσι κλείνει το τηλέφωνο. Μετά από μία ώρα ξαναπήρε και μου άκουσε τη Βονίτζη δεν μίλησε. Λέει μπρος μπρος και το έκλεισε. Ναι, με πήραν τηλέφωνο χθε τα πόζε με αυτά η ώρα, τρέχω πιάνω το τηλέφωνο. Λέω ποιο είναι, λέει εγώ είμαι μαμά, τράκαρα και σαν άκλεζε. Λέει η Μαρία τι έχεις παιδί μου, πού τράκαρας. Λέει εδώ είμαι στην αστυνομία. Λέω στην αστυνομία και τι δεν κάνουμε τώρα, ή φέρνω και εγώ ενίσχυση. Του λέω και ερχόμαστε, πού είσαι. Και άκουσα το τηλέφωνο. Ε, το κατάλαβα ότι ήταν, δεν ήταν αυτό που το πλάκα. Και πήρα το ζώμα μέσα στο τηλέφωνο. Λέω, τι έγινε, του λέω, Γιώργη. Αυτό και αυτό. Τι έγινε, τι είσαι τρομοκρατημένη. Λέω, είμαι τρομοκρατημένη, γιατί με πήραν τι τράκαρε. για να μην πάει φυλακή. Θα χρειαστεί να μα δώσετε 10.000 ευρώ. Ωστόσο, χτε το βράδυ, μία ηλικιωμένη γυναίκα στα καλέσα χάλασε τα σχέδια των επιτίδιων που τη τηλεφώνησαν, ζητώντα τι αρχικά 40.000 ευρώ. Για δίθεν τροχαίο ατύχημα στο οποίο είχε εμπλακεί ο εγγονό τη. Η γυναίκα είπε ότι δεν διαθέτει αυτό το ποσό και τότε εκείνη εναλλακτικά τη ζήτησαν χίλια ευρώ μετρητά και κάποια κοσμήματα. Στο μεσοδιάστημα των τηλεφωνημάτων, η ηλικιωμένη επικοινώνησε με το γιο τη, ο οποίο ειδοποίησε την αστυνομία και ύστερα από τι υποδείξει των αστυνομικών, η γυναίκα έκλεισε ραντεβού με του οπίδοξου ληστέ κοντά στο σπίτι τη για να του παραδώσει τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχαν ζητήσει. Εκεί όμω περίμενε η αστυνομία που προχώρησε στη σύλληψή του. Πρόκειται για ένα 47χρονο άνδρα και μία 18χρονη γυναίκα που εξετάζεται αν είναι μέλη ενός ευρύτερου κυκλώματος εξαπάτησης ηλικιωμένων ή δρούσαν μεμονωμένα. Έχουν ακουστεί ότι έχουν πάρει σε κάμποσα σπίτια τώρα. Τώρα στα λέει θα τηλεόραση, πρέπει πρέπει. ο κόσμος πρέπει να πονηρευτεί. Ναι. Δεν έχει γίνει περιστατικό τροχαίο να ζητάνε λεφτά. Αλλά Πάνε αίμαι, δικαστήριο αίμαι, και βγαίνει αίμαι. δικαστήριο. Αίμαι. και εμένα, πήρε, εμένα με πήραν στο, στο σπίτι πριν δύο μήνες. Και μου λέει η κόρη σου τράκαρε. Ο κόσμος λοιπόν δεν πρέπει να πιστεύει τίποτα άλλο. Είναι απατεώνες.